Έχεις πονοκέφαλο σήμερα. Όχι, Βίκυ είχε πονοκέφαλο το πρωί. Πονοκέφαλο. Σήμερα έχουμε τις κατάλληλες συνταγές. Σήμερα είναι ακριβώς. Εδώ. Μαρία, γεια σας, τι κάνεις. Τι κάνετε, πώς είστε. Τι θα μας φτιάξει. Σήμερα δεν έχουμε καλλιντικά για το πρόσωπό μας ή για το σώμα μας. Περίμενε. Έχουμε όμως για τον οργανισμό μας που και αυτό αναπλάθει το ωραίο δέρμα, μας κάνει να έχουμε θετικές έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα με την άνοιξη έχουμε λίγο πονοκεφάλους. Με πολλά θέματα μπορεί να είχαμε και την Πανσέλινο εχθές. Έχουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι με βότανα. Και έχω φέρει βότανα τα οποία είναι ηρεμιστικά, μπορούν να μας βοηθήσουν στην αϊπνία. Επίσης, και θα πούμε και τι είναι, επίσης λαδάκι, που θα, έχουμε τρεις συνταγές, λαδάκι με μπούκοβο για τους μυϊκούς πόνους φυσικό αναλγητικό. Που είναι τρομερά καυτερό, έτσι. Ναι, έχει φυσική καψαϊκίνη, κάνει πολύ καλό όταν είμαστε πιασμένοι, είτε από air condition, είτε από κάποια, κάποια προβλήματα ας πούμε, με την γυμναστική. Το νοτικά πράγματα. Λοιπόν, να δούμε ποια θα... Ποιο θέλεις να πεις πρώτο, για να ετοιμάσουμε και την κάρτα να δούμε τα υλικά. Ωραία, να πούμε αυτό για τον πονοκέφαλο. Ας πούμε ένα αυτό ρόφημα. Για τον πονοκέφαλο, λοιπόν, το έχουμε έτοιμο. Τέλειο, τέλειο. 200 ml βραστό νερό, μία κουταλιά του γλυκού φρεσκοτριμμένο ginger, ένα κουταλάκι του γλυκού χαμομήλι και μισό κουταλάκι του γλυκού πασιφλόρα, μέλι και γλυκαντικό. Αυτό λοιπόν το μέλι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για φυσικό γλυκαντικό αν θέλουμε. Ωραία. Συνήθως εγώ έχω το ginger εδώ που είναι φρέσκο. Το ginger είναι λίγο πικάντικο έτσι στη γεύση. Ναι, και αλλά είναι πάρα πολύ καλό το νοτικό. Αντιοξειδωτικό, το νοτικό, κάνει για τη γρήπη, για το κρύωμα, για πάρα το πάντα. Πάρα πολύ καλό. Ας πούμε ότι έχουμε καθαρίσει εδώ κάποιες κούπες, αλλά επειδή δεν φαίνονται πάρα πολύ έτοιμα. Καλά, έχω το βραστό νερό. Ωραία, βάζουμε το βραστό νερό. Να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Κομματάκια ginger, το οποίο το έχουμε καθαρίσει χρόνου φίδου τώρα εδώ πέρα έτσι. Κάνουμε λίγο κάπως πιο γρήγορα την κίνηση. Ωραία. Για μία κουπίτσα 250 ml νερό. Νερό. Έτσι. Κόβουμε λοιπόν το ginger, μυρίζει, ναι. Πολύ έντονα. Λοιπόν, τι είπαμε, θα βάλουμε χαμομήλι. Χαμομήλι. Πασιφλόρα μετά, αν θυμάμαι καλά τη συνταγή. Λοιπόν, και η πασιφλόρα που βοηθάει πάρα πολύ στο να ηρεμήσουμε. Την πασιφλόρα ή ρολογιά, όπως τη λένε εδώ σε μερικές περιοχές, βοηθάει και έχει ηρεμιστικές ιδιότητες. Μην νομίζουμε βέβαια ότι είναι φάρμακο, απλώς τα βότανα. Την πίνουμε και για αθέψιμα. Την πασιφλόρα. Όλα αθέψιμα είναι αυτά. Αθεψίματα είναι. Να, το βάζω στο ζεστό νερό, δεν χρειάζεται να τα βράσουμε. Γι' αυτό λέω βραστό νερό, να το κάνουμε αθέψιμα. Και γενικότερα και το τσάι δεν κάνει. Μπράβο. Το νερό πρέπει να έχει βράσει, να το τραβήξει και μετά. Για να μην φεύγουν τα καλά εθέρια έλαια. Παλιότερα τα βράζανε και τα παραβράζανε, μπορώ να πω. Και το τσάι του βουνού το ίδιο. Εγώ ναι, για μένα ναι. Δεν το βράζεις. Όχι. Βράζεις το νερό και το αφήνεις μέσα. Αυτό εδώ ginger, είναι... χαμομήλι, πασιφλόρα εδώ. Μπράβο. Για να το μυρίσω, ρε Μαρία. Ωραία μυρωδιά έχει. Τα αφήνουμε λιγάκι. Ναι. Το αφήνουμε... Πόση ώρα περίπου θέλει. Κοίταξε αυτό. Να δεις, εγώ θέλω γι' αυτό λέω βραστό νερό. Τώρα λίγο έχει κρυώσει το νεράκι μας. Στο σπίτι πειράζει. Θα το έχουμε από το βραστήρα βραστό, έτοιμο. Βραστό. Μπράβο. Ούτως ώστε μέσα σε 5 λεπτάκια, 6 το πολύ. Να έχει βγάλει τα έθερια έλαια. Να έχει βγάλει όλα τα έθερια έλαια. Αυτό που θέλουμε, ούτως ώστε να το πιούμε και να μας κάνει το καλό. Σουρώνουμε το σουρώνουμε και το πίνουμε. Πόσες τέτοιες κούπες θα μπορούσαμε να πιούμε την ημέρα. Κοίταξε να δεις, αν έχουμε ένα έντονο πονοκέφαλο, φυσικά και θα πάρουμε ένα αναλγητικό. Έτσι για το πονοκέφαλο που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν όμως θέλουμε να το κάνουμε και σαν πρόληψη, είτε σαν ας πούμε ότι μας πιάνει λίγο από την πολύ κούραση, από το πολύ. Ναι, έχουμε έτσι, είμαστε λίγο στρεσαρισμένοι. Μπράβο, και θέλουμε ή να είμαστε πολύ ωραία στον υπολογιστή και μας πιάνει το κεφάλι μας και αυτά. Και βοηθάει να πίνουμε και 2-3 κούπες, έτσι να ξέρουμε ότι έχουμε μια νευρική μέρα, να το πω έτσι, που μπορεί και να πάει σε πονοκέφαλο. Το σουρώνουμε λοιπόν εδώ και είναι έτοιμο. Έτοιμο το πρώτο μας αφέψιμα για πονοκέφαλο. Πάμε τώρα για τους μυϊκούς πόνους με τον μπούκοβο, εδώ το αγαπημένο. Είναι το αγαπημένο μπούκοβο από τη Μακεδονία. Και όσο πιο καθαρό και καλό μπούκοβο, τόσο πιο πολύ δυνατό είναι το μείγμα. Θα μας καίει όμως το δέρμα. Λίγο. Λιγάκι. Τι λάδι βάζουμε εδώ. Ό,τι λάδι θέλουμε, εγώ έχω βάλει αμυγδαλέλαιο, μπορούμε να βάλουμε και ηλιέλαιο. Το ελαιόλαδο δεν το έχω κάνει, είναι λίγο πιο πολύ βαρύ. Ναι, πιο βαρύ. Οπότε... Να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Λοιπόν, η συνταγή για τους μυϊκούς πόνους. 100 ml λάδι αμυγδάλου ζεστό, 4 κουταλάκια του γλυκού, μπούκοβο. Λοιπόν, εδώ σου το έχω βάλει με ζεστό λαδάκι από το βράδυ. Το έχεις αφήσει, δεν μυρίζει πολύ έντονα, η αλήθεια είναι. Όχι, δεν μυρίζει πολύ έντονα. Για να δω. Ούτε θα σε κάψει. Ναι. Όχι, δεν καίει ιδιαίτερα. Όχι. Μια χαρά είναι. Απλά έχει την καψαϊκίνη μπαίνει μέσα στο δέρμα και φτάνει στους μυς. Όσο πιο φρέσκο είναι το μπούκοβο, που έχει περισσότερη καψαϊκίνη και δεν το έχουμε, εγώ βέβαια τα βότανα τα διατηρώ όλα στο ψυγείο. Να στο ψυγείο, ειλικρινές. Όχι σε βαζάκια που τα βάζουμε γυάλινα. Ναι, σε γυάλινα. Εγώ τα βάζω σε γυάλινα ή σε πλαστικά. Όπως είναι εδώ, αλλά τα βάζω στο ψυγείο για καλύτερη αντιμετώπιση από τη ζέστη. Ναι, γιατί τώρα ειδικά που θα αρχίσει η ζέστη. Και σε γενικές γραμμές διατηρούνται.
και διατηρούν τα εθέρια τους έλεγε καλύτερα. Δηλαδή αυτό μπορώ να το έχω από πέρσι. Βέβαια, όσο πιο το μπούκοβο είπαμε πιο φρέσκο ναι. είναι, τόσο περιέχει καλύτερα τα εθέρια έλεγε της καψαϊκίνης που μας κάνουν όσο πιο παλιό είναι. Ξέρεις, δεν τα βγάζει τόσο βέβαια. Έντονα. Οπότε, αν μπορούμε να έχουμε και κάτι πιο φρέσκο. Και στη συνέχεια έχουμε για την αϊπνία ένα αφέψιμα. Ένα αφέψιμα για την αϊπνία που μας πιάνει όλους μερικές φορές. Όταν μπείτε σε σκέψεις, όταν αναπολείτε πράγματα, το βράδυ που πέφτετε αυτό. Να κοιμηθείτε και δεν σας κολλάει ύπνος. Θα σας βοηθήσουμε. Δυστυχώς ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό για πολλούς και ειδικά τώρα έτσι που έχουμε και για τους μαθητές ακόμα και ακόμα που έχουν. Τώρα με τις εξετάσεις που θα έχουν υπερένταση και θα μπορούν να καλοκοιμηθούν, καλό είναι ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ. Εδώ σε έχω βέβαια όλον τον κόσμο και κάνει και αναγεννήσει και βοηθάει και το δέρμα πολύ. Εδώ σε έχω τη Βαλεριάνα. Δεν μυρίζει πολύ ωραία, όμως είναι θαυματουργή. Όμως είναι μια ρίζα θαυματουργή. Έτσι είναι η Βαλεριάνα. Ναι, είναι σαν ξυλαράκια ρίζες. Μικρά είναι οι ρίζες. Ναι, ναι, ναι. Εγώ την ξέρω στη μορφή που παίρνουμε σε φακελάκια, ξέρεις. Α, το είναι το τριμμένο. Ναι, ναι, ναι. Εδώ λοιπόν, η Βαλεριάνα με την Πασιφλόρα κάνουν θαύματα για την αϊπνία. Πραγματικά και την ένταση που βγάζουμε το βράδυ. Είναι δηλαδή, το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό το λέω. Θες να δούμε και την καρτούλα. Για να δούμε την κάρτα με τα υλικά για την αϊπνία. 250 ml βραστό νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού χαμομήλι, μισό κουταλάκι του γλυκού πασιφλόρα και μισό κουταλάκι του γλυκού βαλεριάνα. Αυτή είναι η συνταγή, εύκολη. Εύκολη, πανεύκολη. Λοιπόν, το βραστό μας νερό εδώ, που έχω ήδη την βαλεριάνα. Ωραία. Και θα συγγνώμη, την πασιφλόρα. Αυτό πόση ώρα θα το αφήσουμε και πάλι. Και αυτό το ίδιο. 5-6 λεπτάκια σε πολύ βραστό νερό. Ναι. Εδώ μας έχει κρυώσει λιγάκι. Αμέσως, αν είχαμε το βραστό νερό που έφυγε. Θα έπαιρνε και χρώμα. Ναι, αυτό, θα έπαιρνε χρώμα και αμέσως από το χαμομήλι και, από το. Οπότε αυτό κάνουμε σε έκχυμα μορφή. Έτσι, όχι βράσιμο. Ωραία. Έτσι, σε έκχυμα μορφή για να μένουν μέσα. Εάν θέλουμε τώρα, μπορούμε από αυτό να πιούμε ένα. Αυτό βγάζει ένα μεγάλο ποτήρι, μια μεγάλη κούπα. Ναι. Που το πίνουμε έτσι και πριν. Πριν τον ύπνο, πριν κοιμηθούμε. Ναι, λιγάκι έτσι να μας χαλαρώσει. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές τι κάνουμε. Εγώ παλιότερα έλεγα να κοιμηθώ αμέσως. Όταν εστιάσεις αυτό και πεις θέλω τώρα να κοιμηθώ και θα ξυπνήσω πρωί. Ναι. Τέλος, δεν κοιμάσαι. Οπότε θα το πιούμε χαλαρά. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μπορούν όλοι να πιούν αυτά τα αφεψίματα ή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πάσουν από κάτι και εάν, κάποιο αφέψιμα εάν τους μπορεί να τους ενοχλήσει. Πει συνήθως αυτά δεν πειράζουν τους περισσότερους, ούτε στο στομάχι ούτε πουθενά. Εάν ξέρουν ότι έχουν κάποια ειδική αλλεργία σε κάποιο βότανο, ναι. εάν ξέρουν ότι τους ενοχλεί κάτι, είτε σαν μυρωδιά, είτε σε οτιδήποτε που μπορεί, νομίζω ότι αυτό θα το δουν και από μόνοι τους. Αυτά είναι τα φυσικά γιατροσόφια που κυκλοφορούν ναι. ευρέως και θα τα δουν. Ότι ας πούμε, εντάξει, είναι δηλαδή λίγο πολύ και στο χωριό το ξέρουμε και το τίλιο το ξέρουμε που θα μπορούσαμε ναι, να είχαμε και τίλιο βέβαια, εδώ και που είναι. Τώρα πίνουν τίλιο, μπράβο. Δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο ας πούμε αφορά μόνο. Γιατί έχω διαβάσει για κάποια βότανα. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι η Βαλεριάνα μέσα σε αυτά. Θα σου ή πω κάποια τι γίνεται. Άλλα, ότι που είναι λίγο επικίνδυνα σε κάποια άτομα που πάσουν από μία ασθένεια των νεφρών, στο σηκώτη κάτι. Η Βαλεριάνα από μόνη της μπορεί μερικές φορές να κάνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι' αυτό τη βάζουμε πάντα με την πασιφλόρα, για να έχει μόνο ναι. ηρεμιστικές τάσεις. Οπότε αν πιούμε μόνο Βαλεριάνα μπορεί να μας αναζωογονήσει. Μερικούς ανθρώπους το κάνει αυτό. Μάλιστα. Έτσι που έχουν πιο ένταση. Προτιμάμε το συνδυασμό.